Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα θα ρίξουμε πρώτα μια ματιά στον έντυπο και πολιτικό και αθλητικό τύπο. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν στα νέα σήμερα, ασπίδα στις κλοπές των κινητών. Φραγή στη μάστιγα των κλοπών κινητών τηλεφώνων βάζει ο νέος κανονισμός λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών παροχών που θέτει από σήμερα σε εφαρμογή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Οι εταιρείες θα μπλοκάρουν οριστικά το κλεμμένο τηλέφωνο μέσα σε 3 μέρες. Θα μπλοκάρει η συσκευή 3 μέρες μετά την απώλεια και μπορούμε να δούμε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των κατόχων και ποιες των εταιριών στη σελίδα 2 και 3. Παρακάτω συνεχίζουμε με πολιτική. Η Ελλάδα παρούσα, ο Τσίπρας απών, γράφει. Η ελληνική κρίση ήταν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο δεύτερο πανευρωπαϊκής εμβέλειας debate μεταξύ του Ζαν-Κλον Γιούνκερ, του Μάρτιν Σούλτς, του Γκι Φέρχοστατ και της Σκα Κέλλερ. Για δεύτερη φορά από την τηλεμαχία των υποψηφίων για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Η απουσία του ήταν αισθητή λοιπόν στο συγκεκριμένο debate. Συνεχίζουμε παρακάτω, οι αχρίαστες κοκορομαχίες. Σε άλλες εποχές, οι έντονες τηλεοπτικές διαμάχες που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΙΜΑΡ, θα εντάσσονταν στην συνηθή προεκλογική αντιπαράθεση. Μόνο που οι άλλες εποχές των κοκορομαχιών και των υψηλών τόνων έχουν παρέλθει. Ουδής νοήμων πολίτης αμφισβητεί ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των συγκεκριμένων πολιτικών χώρων και ότι αυτές χρειάζονται να αναδειχθούν σημείο προς σημείο στην πορεία προς τις κάλπες. Αυτό επιβάλλει η ίδια η δημοκρατία. Ωστόσο, είναι λάθος τόσο πολιτικό όσο και εκλογικό να δίνουν τα κόμματα αυτά τη μεταξύ τους προεκλογική μάχη χωρίς όρια και κανόνες. Από τη μία πλευρά υπάρχει η κυβερνητική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και από την άλλη η προσμονή ενός γόνιμου και ουσιαστικού προγραμματικού διαλόγου στην κεντροαριστερά. Άλλωστε, οι πολίτες έχουν κριτήριο. Αντιλαμβάνονται την ψηφοθυρική στόχευση τέτοιων άγωνων αντιπαραθέσεων, οι οποίες αν συνεχιστούν θα γυρίσουν μπούμεραγκ σε όσους τις επιχειρούν ή τις εγκρίνουν. Αριστερά βλέπουμε στην αριστερή στήλη τον κύριο Σαμαρά που βρίσκεται στο συνέδριο, όπου λέει το όπλο μας, το μυστικό μας όπλο μάλλον, είναι η ενέργεια. Μήνυμα αισιοδοξίας για τα ενεργειακά κοιτάσματα της χώρας έχθηλε χθες ο Αντώνης Σαμαράς, προαναγγέλλοντας εκπλήξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να απογειώσουν την ανάπτυξη και να επανακαθορίσουν τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό γεωπολιτικό χάρτη. Συνεχίζουμε παρακάτω με την τραγωδία στο Λούνα Πάρκ, γράφοντας ευθύνες βουνό και άλλα λόγια από τον Δήμο, πλήθος αυθαιρεσιών από την πλευρά του ιδιοκτήτη, αλλά και σοβαρότητες παραλήψεις από τις υπηρεσίες του Δήμου Αρκυρούπολης Ελληνικού. Δεξιά βλέπουμε την φωτογραφία του Δήμαρχου Χρήστου Κορτσίδη. Επίσης αυτές οι παραλήψεις εντοπίζονται με αφορμή όμως την τραγωδία στο Λούνα Πάρκ. Πρέπει να γίνουν τέτοια περιστατικά για να λάβουν σοβαρά τις παραλήψεις. Συνεχίζουμε τώρα στο Έθνος. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την Τράπεζα Θεμάτων βλέπουμε σήμερα πώς θα γίνουν οι εξετάσεις της πρώτης λυκείου. Πρεμιέρα στα τέλη Μαΐου, οι πανελλήνιες, σε ποιες ιστοσελίδες θα αναρτηθούν τα θέματα και πώς θα γίνει η κλήρωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επιτυχή διαξαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης λυκείου, όπου για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί Τράπεζα Θεμάτων, κατήρτισε το Υπουργείο Παιδείας. Το Έθνος παρουσιάζει τις λεπτομέρειες στο ένθετο Παιδεία που διαθέτει σήμερα. Πανελλαδικές τα πράσινα πτυχία που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας μπορεί να βρει κανείς επίσης το ίδιο ένθετο. Ειδικότητες που έχουν γίνει περιζήτητες αποκτώνται σε σχολές και τμήματα όπου οι σακταίοι δεν χρειάζονται πολλά μόρια. Συνεχίζουμε παρακάτω και βλέπουμε τον κύριο Γκλέζο που γράφει νέα ύξης αφίξης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβάζει το ευρώ από τη σημαία ο Γκλέζος. Νέα πολιτική ταραχή προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μανώλη Γκλέζου για το ευρώ. Ενώ από κάτω φαβορία Τσάντερ λέει τα ντέρμπι για 10 μεγάλους δήμους, Καμίνης Μπουτάρης οδηγούν την κούρσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αριστερά βλέπουμε την πολιτική και αθλητές, το διεθνές κίνημα όπως βλέπουμε τις μπανάνες κατά του ρατσισμού, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας κύριος Ρέτζι και ο προπονητής της εθνικής ποδοσφαίρου Πραντέλη στο πλευρό του Άλβες. Ενώ παρακάτω βλέπουμε ένα νέο από το χώρο του αθλητισμού, διέσυρε την Bayern με 4-0, η Βασίλισσα είναι έτοιμη για τον θρόνο.
Και παρακάτω δείχνει για την τραγωδία του λιμενικού και του ελληνικού και στο ότι η σιωπή έχει επιλέξει επί 4 ολόκληρες ημέρες ο δήμαρχος ελληνικού κύριος Κορτσίδης, ο οποίος παραμένει άφαντος για αυτό το τραγικό περιστατικό. Σειρά έχει τώρα ο Ελεύθερος Τύπος. 10 μήνες μπόνους διαβάζουμε στον Ελεύθερο Τύπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών. Παράταση για αυθαίρετα έως τον Φεβρουάριο του 2015. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ικανοποίησε το αίτημα μηχανικών και ιδιοκτητών αυθαιρέτων να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη συμπλήρωση του φακέλου ένταξης. Ήδη έχουν ενταχθεί στον νόμο Καλαφάτη 350.000 ιδιοκτήτες, ενώ καθημερινά υποβάλλονται και 30 νέες αιτήσεις. Πόσες δόσεις ισχύουν για τα πρόστιμα και οι εκτόσεις για ενεργειακή αναβάθμιση? Όλες αυτές οι ερωτήσεις απαντώνται στη σελίδα 16 σήμερα του Ελεύθερου Τύπου. Ενώ παρακάτω βλέπουμε μια φωτογραφία όπου γράφει «Τρομοκράτες έστειλαν πακέτο βόμβα στο διοικητή του ΑΤ Φυτέας. Ήθελα ένα αιματοκύλισμα με τρομοδέμα», γράφει χαρακτηριστικά. Κάλικας με DNA του Νίκου Μαζιώτη πρόδωσε τη συμμετοχή του στην αιματηρή ληστεία τράπεζας στην κλητορία Αχαΐας. Βλέπουμε εδώ, ενώ αριστερά βλέπουμε πάλι για την υπόθεση του Λούνα Πάρκ, σκουριασμένα σίδερα, πεταμένα καλώδια στο Λούνα Πάρκ της τραγωδίας, όπως το γράφει. Ο εξαφανισμένος επί 48 ώρες δήμαρχος κύριος Κορτσίδης επιτέθηκε με ανακοίνωση σε όσους τον κατακρίνουν. Μπορεί να βρει κανείς τι ακριβώς γίνεται για το συγκεκριμένο περιστατικό στη σελίδα 14 και 15 του Ελεύθερου Τύπου. Ενώ ο ΠΑΠ βλέπουμε κάτω δεξιά, νέα στρατηγική έχει, καθώς ανακαινίζει τα δύο νοσοκομεία παιδών της Αθήνας, λοιπόν. Σειρά έχει τώρα η εφημερίδα των συντακτών. Βλέπουμε μετροπολογία 149 σελίδων στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές. Άνω κάτω, σε σχολεία και ΑΕΗ. Βλέπουμε δημιουργία τράπεζας θεμάτων, εξετάσεων, διαβαθμισμένης δυσκολίας για την Α τάξη του Λυκείου. Επαναφορά των μετεγραφών φοιτητών σε πανεπιστήμια και ΑΕΗ, καθώς και αλλαγές σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων αποφύτων των κολεγίων. Μετροπολογία λοιπόν του Υπουργείου Παιδείας διαμορφώνει τον εκπαιδευτικό χάρτη του μέλλοντος. Οι ρυθμίσεις αφορούν την επιμήκυση του διδακτικού έτους επιμέρους διατάξεις για την εισαγωγή στα ΑΕΗ με το 10% στις ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές, υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών της εβδομάδα σχολική ανάπαυλας που είχαν ζητήσει ξενοδόχοι, στις αλλαγές οι διευκολύνσεις αυτές στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα, όπως είναι σχολεία, φροντιστήρια και κέντρο ξένων γλωσσών, και η αναγνώριση των πτυχίων και των κολεγίων του εξωτερικού. Αλλάζει λοιπόν πλευρά η παιδεία. Αριστερά βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα, όπου γράφει «Λαέ, μην τους φοβηθείς». Το σύνθημα «Εμπρός, λαέ, μην τους φοβηθείς» έδεσε το στίγμα της πανηγυρικής εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ για την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του. «Καλούμε τους πολίτες να κλείσουν τις τηλεοράσεις και να βγουν στους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ενώ παρακάτω βλέπουμε την κρατική χρηματοδότηση, όπου ευνοούν προκλητικά το ΠΑΣΟΚ. Μετροπολογία του κύριου Μιχελάκη για τον περιορισμό της κρατικής επιχορήγησης λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά των ευρωεκλογών του 2009. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ θα πάρει 1,5 εκατομμύρια ευρώ και 370.000 ο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του οποίου μιλούν για πράξη απελπισίας της συγκυβέρνησης. Συνεχίζουμε με πολιτική. Βλέπουμε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία κάνουν πως μαλώνουν. Αντιπαράθεση των δύο κυβερνητικών εταίρων με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση γίνεται αυτό. Την απόσυρση λοιπόν της τροπολογίας για τη ρύθμιση του τηλεοπτικού χρόνου ζητά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα ωστόσο στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις ευθείες βολές της κυρίας Μπατσελή κατά του Βενιζέλου. Με τοπική υπάρχει ωστόσο και σε ΠΑΣΟΚ και Δημάρ. Ευρωβαρόμετρο βλέπουμε παρακάτω. Απογοητευμένοι νέοι. Οι 9 στους 10 Έλληνες νέοι δηλώνουν απογοητευμένοι από τους πολιτικούς και τα κόμματα, εκτιμώντας ότι είναι η βασική υπεύθυνη για την οικονομική κρίση. Το 87% των νέων στην Ελλάδα, υψηλότερο ποσοστό είναι ωστόσο αυτό το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύει ότι έχει περιθωριοποιηθεί λόγω της κρίσης. Βλέπουμε. Αυτά λοιπόν και από την εφημερίδα των συντακτών. Να δούμε όμως και τα νέα από την Καθημερινή. Βλέπουμε κεντρική φωτογραφία των Ερντογάν, όπου γράφει «Θα ζητήσω έκδοση του Γκιουλέν». Έτοιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες για έκδοση του Ισλαμιστή κληρικού Φετουλάχ Γκιουλέν,
ο οποίος φαίνεται και στη φωτογραφία. Ο συγκεκριμένος ζει αυτοεξόριστο στην Πενσιλβάνια. Προτίθεται να καταθέσει ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρατζέπ Ταγίκ Ερντογάν. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος σε ερώτηση του Τούρκου δημοσιογράφου, αν και δεν έχει αποσυμφανιστεί ποια θα είναι η νομική βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να συμφωνηθεί μια τέτοια έκδοση του υπαλλήλου του. Αριστερά τώρα, ερχόμαστε πάλι στα δικά μας και στη Eurobank, όπου γράφει σε ιδιώτες επενδυτές το 65% της Eurobank. Ένα ορόσημο για τον κλάδο. Η Eurobank είναι η πρώτη συστημική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική μετοχική βάση, προσφέροντας περισσότερα από 8 δις ευρώ. Ιδιωτικά χαρτοφυλάκια υπερκάλυψαν κατά 3 φορές σχεδόν την αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,95 δις ευρώ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Χρήστος Μεγάλου. Αυτά και από τη Eurobank, ενώ δεξιά βλέπουμε πως αναστέλλεται η χρηματοδότηση των φορέων που κρύβονται και δεν έχουν απογραφεί όπως όφυλαν. Μετά από 4 χρόνια δημοσιονομικής κρίσης και πολλές νομοθετικές προσπάθειες, καταγράφουν οι φορείς του δημοσίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να μην γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους, καθώς ορισμένοι εξακολουθούν να κρύβονται. Η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, από αύριο αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση σε όσα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα όπως όφυλαν στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας. Ενώ στην αριστερή στήλη βλέπουμε αναμένεται η μείωση των επιτοκίων, οριακή αύξηση των καταθέσεων κατά 1 δις ευρώ. Οι αποδόσεις των καταθέσεων των Ελλήνων αποταμιευτών έχουν μειωθεί κατά 50% μέσα σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών, καθώς τα επιτόκια των προθεσμιακών έχουν αποκλιμακωθεί από 4,5% στο τέλος του 2012 στο 2% σήμερα και προβλέπεται να υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο έως το τέλος του έτους. Εν τω μεταξύ, σημάδια σταθεροποίησης δείχνουν οι καταθέσεις, οι οποίες το Μάρτιο αυξήθηκαν οριακά στα 161 δις ευρώ από 160 δις ευρώ τον Φεβρουάριο. Σειρά έχει τώρα η ελευθεροτυπία. Η κυβέρνηση τιμά την Πρωτομαγιά με νέα μνημονιακή επίθεση, διαβάζουμε σήμερα στην ελευθεροτυπία. Ομαδικές απολύσεις και παραφορά lockout. Έτοιμοι να δώσουν τη χαρακτηριστική βολή στο συνδικαλίζεστε, διαβάζουμε. Θέμα ομαδικών απολύσεων καθώς και επαναφορά του εργοδοτικού lockout ανοίγει η κυβέρνηση μια μέρα πριν από το συμβολικό εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έχει έτοιμο το χρονολόγιο των προτάσεων για τις απαλλαγές από τον ερχόμενο Ιούνιο στα προαναφερθόμενα θέματα που δίνουν τη χαρακτηριστική βολή σε ό,τι απόμεινε από το συνδικαλίζεστε και τον ιστορικό νόμο 1264-82 του Απόστολου Κακλαμάνη, μέχρι και το τελευταίο προπύργιο που παρέμεινε επιτρόικας άθικτο, τις ομαδικές απολύσεις. Ενώ παραπάνω βλέπουμε πάνω για κατάργηση μονιμότητας στο δημόσιο, άρση μονιμότητας στο δημόσιο και κατάργηση όλων των συνδικαλιστικών αδειών, προανήγγειλε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, που ως κοινοβουλευτική διαδικασία ξεκινάει τον ερχόμενο Οκτώβριο. Την ίδια στιγμή, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ τσακώνονται επειδή το Μαξίμου εντάσσεται τη συνταγματική αναθεώρηση στον προεκλογικό του σχεδιασμό και αφήνει να διαρρεύσει ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχουν συμφωνήσει στις προτινόμενες αλλαγές. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, δηλώνει ωστόσο το Πασόκ. Παρακάτω βλέπουμε μια φωτογραφία από την Ουκρανία, γράφοντας επέλαση καταλήψεων στην Ουκρανία. Στο κόκκινο συνεχίζεται η ένταση στην Ανατολική Ουκρανία με την κατάληψη διοικητικών κτηρίων στην Λουχάνς από ρωσόφωνους αυτονομιστές. Ο πρόεδρος Τουρτσίνοφ μιλάει για προδοσία των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και ζητεί την αποπομπή των διοικητών της αστυνομίας. Κορώνες περί τρομοκρατίας έρχονται και από την Ουάσιγκτον. Διπλωμάτες διαπιστώνουν την επικινδυνότητα της κατάστασης, ενώ η Μόσχα καταγγέλει τη Δύση για πολιτική που παραπέμπει στο σιδηρούν παραπέτασμα. Αυτά τα νέα και από την ελευθεροτυπία. Να δούμε όμως τι γράφει και η Δημοκρατία. 90.000 θέσεις εργασίας μέσω ΑΕΔ σε δήμους και φορείς. Κοινική παραδοχή από τον Βούρτση για τις επικουρικές. Προετοιμάζεται το έδαφος για ψαλίδι και στις κύριες. Ναι, θα μειωθούν οι συντάξεις, δηλώνει. Το προανήγγειλε κατά λάθος η Μαρία Σπυράκη στην εκπομπή του κύριου Χατζηνικολάου. Διαβάζουμε εδώ πέρα. Αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση.
Ενώ παρακάτω διαβάζουμε για τον αστυνόμο, όπως χαρακτηριστικά γράφει Σόμπολο, ο οποίος έγραψε βιβλίο με τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα, 34 ιστορίες που κόβουν την ανάσα από τον βετεράνο δημοσιογράφο που έφαγε το ρεπορτάζ με το κουτάλι. Ενώ δίπλα βλέπουμε για τον παιδίατρο από τα Γιάννενα με το σκληρό υλικό παιδικού πορνό. Εγκατεστημένος στην πόλη από το 1999 και συμβιβλημένος με τον ΕΟΠΗ, είναι ο συγκεκριμένος γιατρός. Έφρυξαν οι αστυνομικοί με όσα είδαν στα βίντεο του Έσχους. Παιδίατρος λοιπόν ο συγκεκριμένος. Δίπλα διαβάζουμε λεωφόρος 22.000 θέσεων με σουίτες. Η ανάπλαση του ιστορικού γηπέδου του Παναθηναϊκού που παρουσίασε χθες ο κύριος Αλαφούζος είναι με σκεπαστές εξέδρες και ακόμα πολλές αλλαγές και για μάτς, ωστόσο για Champions League. Ενώ παρακάτω βλέπουμε τον κύριο Τάρκα, ο οποίος δηλώνει το απόλυτο βατερλό του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Σκόπια. Περνάμε τώρα και στην ημιρεσία, όπου βλέπουμε οι προσδοκίες για ανάπτυξη αλλάζουν το κλίμα στην οικονομία. Αναβάθμιση μήνυμα, θετικό σήμα από το Moody's, για τις τέσσερις τράπεζες υπερκαλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank. Σε σταθερή από αρνητική προοπτική των ελληνικών τραπεζών, κατά τρεις φορές καλύφθηκε η αύξηση των 2,86 δις της Eurobank, ενώ στο 0,31 ευρώ διαμορφώθηκε η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών. Μετά από δύο μήνες λοιπόν, σε ανωδική τροχιά ξανά οι καταθέσεις. Σταμάτησε η εκροή καταθέσεων που είχε παρατηρηθεί τον Ιανουάριο καθώς και τον Φεβρουάριο. Παραπάνω, ωστόσο, διαβάζουμε. Ιδιαίτερα θετικό είναι το κλίμα στη συνάντηση που έγινε χθες στην Αθήνα. Ειδικό roadshow για επενδύσεις στην Ελλάδα. Ενημέρωση ξένων πρεσβευτών έγινε από τρεις υπουργούς και επιχειρηματίες. Η Ελλάδα άλλαξε και είναι πλέον μια χώρα φιλική στις επενδύσεις. Ήταν το μήνυμα που έστειλαν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και οι υπουργοί κύριος Κωστής Χατζηδάκης και Όλκα Κεφαλογιάννη σε ειδική εκδήλωση για την ενημέρωση των ξένων πρεσβευτών στην Αθήνα. Ωστόσο, συνεχίζουμε παρακάτω και βλέπουμε το βραχυκύκλωμα στο τάξη και τη νέα ταλαιπωρία στους φορολογουμένους, εμπλοκή σε ΦΠΑ και μεταβιβάσεις ακινήτων. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία λήγει σήμερα. Στον αέρα, η εφαρμογή του τάξη για τον υπολογισμό της υπεραξίας στις αγοροπωλήσεις αυτοκινήτων. Αφορμή στάθηκε η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Όμως, η δυσλειτουργία του συστήματος θα συνεχίσει τουλάχιστον και για σήμερα. Σε νεκρό σημείο εδώ και τέσσερις μήνες βρίσκονται και οι αγοραπολισίες. Ενώ δεξιά βλέπουμε ένα νέο από τη Θεσσαλονίκη, όπου γράφει τέλος Μαΐου ξεκινούν τα έργα του μετρό στην Καλαμαριά. Από την περιοχή της Μικράς θα πιάσουν δουλειά τα μηχανήματα της Άκτορ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Να δούμε τώρα τι γράφει και η Αυγή. Έχει τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λέει «Κάνε την οργή σου, πολιτική πράξη» ως κεντρικό τίτλο σήμερα η Αυγή. Ευρωψηφοδέλτιο αντίστασης, ανατροπής και νίκης. Το δίλημα και συνάμα το διακύβευμα των εκλογών στις 25 Μαΐου έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφοδέλτιο που συνδυάζει την εμπειρία και τη συλλογική σοφία με την αγωνιστικότητα και τον ριζοσπαστισμό. Σε τελευταία ανάλυση είπε πως το δίλημα είναι με τη Μέρκελ ή με την αριστερά, με τα μνημόνια μέχρι το 2040 ή με μια γενναία και αποφασιστική φωγή προς τα μπρος με το πρόγραμμα σωτηρίας και ανάπτυξης που προτείνει η αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ο Μαγονόλης Γλέζος, θα φέρει τον λαό στην εξουσία και θα ανοίξει το δρόμο για μια Ευρώπη δημοκρατική λαϊκής κυριαρχίας. Ενώ παραπάνω βλέπουμε για την 1η Μάη τους αγώνες που θα αποκρουστούν για να ακυρωθούν τα νέα μνημόνια. Στην πλατεία Κλαθμόνος λοιπόν η κεντρική πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στις 11 προσυγκέντρωση του μετά, στις 10.30 επίσης θα γίνει και στα Χαυτία. Αυτά λοιπόν και από την Αυγή. Περνάμε τώρα στον Ριζοσπάστη, όπου γράφει για την Πρωτομαγιά 2014, όλη στην απεργία με το Πάμε. Στην Αθήνα θα είναι στις 10 το πρωί στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στον Πειραιά στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη. Δηλώνει λοιπόν πως η 1η Μάη είναι μια μέρα ευθύνης, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, που είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
λέει το ΚΚΕ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ζητάνε να βάλουμε πλάτη για να επιστρέψει η καπιταλιστική ανάκαμψη, για να ενισχυθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους ανταγωνίζεται για το ποιος είναι ο εκλεκτός διαχειριστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καπιταλιστικής οικονομίας. Να γυρίσουμε λοιπόν την πλάτη στα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, είναι το μήνυμα που περνάει, που λέει το ΚΚΕ σήμερα στον ριζοσπάστη. Σειρά έχει τώρα η ναυτεμπορική. Εκτιμήσεις λοιπόν αναμένεται η σταδιακή ανάκαμψη της κερδοφορίας από το επόμενο έτος. Διαβάζουμε σαν κεντρικό τίτλο σήμερα στην ναυτεμπορική. Η Moody's αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες. Οι εκδόσεις των ομολόγων αποκαθιστούν τη ρευστότητα. Σε σταθερή από αρνητική αναβαθμίζει την προοπτική των ελληνικών τραπεζών ο οίκος Moody's, αξιολογώντας τις προσδοκίες για επιστροφή στην εγχώρια οικονομία σε ανάπτυξη το 2014 και 2015 έπειτα από 6 χρόνια ύφεσης. Ωστόσο, δίπλα για τη Eurobank βλέπουμε προσφορές 7 δις στην αύξηση. Σε ιδιώτες επενδυτές επανέρχεται το 65% της Eurobank, η οποία γίνεται η πρώτη τράπεζα που επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα με τη συμμετοχή σε συντριπτική πλειοψηφία μακροπρόθεσμων funds. Η υπερκάλυψη φτάνει σε τις τρεις φορές στο Διεθνό Βιβλίο Προσφορών, οι οποίες ανέρχονται σε 7 δις ευρώ με τη συμμετοχή 270 θεσμικών επενδυτών, κυρίως sovereign funds και long-only επενδυτών. Η τράπεζα λοιπόν ολοκλήρωσε χθες με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών την αύξηση κεφαλαίου ύψους 2.086 ευρώ σε τιμή 0,31 αναμετοχή. Και θα κλείσουμε τις πολιτικές μας εφημερίδες με την Εσπρέσο, όπου βλέπουμε σοκ με παιδόφιλο παιδίατρο, βίντεο φρίκης, άφωνη είναι ωστόσο η αστυνομική με το σκληρό υλικό που είχε στα χέρια του. Ανάστατοι είναι οι γονείς της πόλης, οι οποίοι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Βουλγαρικής καταγωγής ήταν λοιπόν ο συγκεκριμένος παιδίατρος, συμβιβλημένος με τον ΕΟΠΗ και διατηρεί ιατρείο στο κέντρο των Ιωαννίνων. Αυτά βλέπουμε λοιπόν, τη συνέχεια μπορείτε να τη διαβάσετε στην Εσπρέσο. Είδαμε τώρα τις πολιτικές εφημερίδες, να δούμε όμως και μερικά αθλητικά νέα. Ξεκινάμε από την Sport Day. Διαβάζουμε λοιπόν στη Sport Day σήμερα, έχει τίτλο «Χτυπάει παντού». Ο Μίτσελ έδωσε το σύνθημα και ο Ολυμπιακός πάει τουλάχιστον για 4 παίκτες. Πουλίδο, Βαλμπουένα, Ζινιάκ, Σταφυλίδης και Φορτούνης. Θέλουμε Πουλίδο, γράφει. Ο Μίτσελ επιβεβαίωσε ότι ο 23χρονος διεθνής Φορ είναι ένας από τους 4 με τους οποίους γίνονται διαπραγματεύσεις. Τι λένε ωστόσο στο Μεξικό. Ο Φορτούνης Σταφυλίδης και όχι μόνο. Ο Ολυμπιακός έχει ψαχθεί με το μέσο της Καζερλανστάν που έχει και η Αβαντάζ ότι μπαίνει ως γηγενής στην επιπλέον λίστα της UEFA για το Champions League. Έντονες είναι οι φήμες και για τον πρώην μπακ του ΠΑΟΚ. Ακούγονται και οι Καρνέζης, Βέλιος και Γκαλίτσιος. Σε επαφές με Ολυμπιακό, Εντουάρντο υποστηρίζουν στην Ουκρανία, ενώ στη Γαλλία επιμένουν για Ζινιάκ και Βαλμπουενά. Η Sport Day ακτινογραφεί τον Μεξικανό αρχισκόρερ. Τι αποκάλυψε για τα μεταγραφικά των Ερυθρόλευκων ο Ισπανός τεχνικός, η θέση του Ολαϊτάν για το ρόστερ, το ναι μεν αλλά για τους δανεικούς και το τι θα γίνει με τους Ντιγκά, Κάμπελ, Μερκάνο και Βαλντέζ. Μπορεί να δει αναλυτικά ο καθένας σήμερα στην Sport Day. Αυτά και από τη Sport Day. Να περάσουμε όμως τώρα στην Goal News. Και βλέπουμε η λεωφόρος της ιστορίας του. Σιγουριά Αλαφούζου πως δεν θα μπλοκάρουν τα έργα, το πλήρες χρονοδιάγραμμα και η φάση των εργασιών, το κόστος και η σιγουριά για ευρωπαϊκή λεωφόρο ακόμα και στο Champions League. Όλες οι λεπτομέρειες για τα νέα διαρκείας που κυκλοφορούν από σήμερα με αυξημένες τιμές κατά 10% για τους συμμάχους και κατά 30% για τους υπόλοιπους. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε αναλυτικά το project του ανακαινισμένου Απόστολος Νικολαίδης και τις κινήσεις που θα μετατρέψουν το σπίτι του σε παλατάκι έως τον Μάιο του 2015. Συνεχίζουμε τώρα με το φως των σπορ. Σούπερ θρύλος βλέπουμε, σούπερ ανατροπή από 0-2 σε 3-2. Πήρε φωτιά ο Γιορτάνοφ μέσα σε απίστευτη αποθέωση των παικτών από τους παραλυρούντες οπαδούς του Ολυμπιακού. Ο Μέγας Γιορτάνοφ είχε μόλις 9 πόντους στα 2 πρώτα σετ και τελείωσε το μάτς με 34. Περνάμε τώρα στην πράσινη, όπου βλέπουμε 22.000 πιστοί, ομάδα φόβητρο. Ναός όνειρο,
παλάτι την άνοιξη του 2015 ηλιοφόρους για να υποδεχτεί το πρωτάθλημα. Μαγεία το ανακαινισμένο σπίτι του Παναθηναϊκού, μεγαλύτερο, σούπερ λειτουργικό με σουίτες, εστιατόρια καθώς και μουσείο. Κλείστε θέση από σήμερα, στη διάθεση του κόσμου είναι τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας. Να μείνω σπίτι μου, γράφει από κάτω. Ξεκάθαρο μήνυμα του Ζέκα στον ατζέντη του. Τι υπόθηκε στο ραντεβού με τον Νταμπίζα, μπορείτε να βρείτε σήμερα στην Πράσινη. Ενώ παρακάτω βλέπουμε τον αγώνα Ατρόμητος Παναθηναϊκός που είναι σήμερα στις 5, γράφοντας ώρα Champions League για το τριφύλι. Από το Περιστέρι στο Αστέρι γράφει, με φόρα από το κύπελο καθαρίζει τους περιστεριώτες και παίρνει κεφάλι στα play-off. 800 οπαδοί στο πλευρό της ομάδας, καθώς και τα πλάνα του Αναστασίου διαβάζουμε σήμερα στην Πράσινη. Περνάμε τώρα στην ώρα των σπορ. Λάζοβιτς και Κουρμπέλης στο προσκήνιο. Γράφει λοιπόν, διαβάστε στην ώρα ποια είναι η εικόνα των ανθρώπων της Ένωσης για τον Σέρβο διεθνή επιθετικό. Ποια θεωρούν ότι είναι τα πλεονεκτήματα του νεαρού του Αστέρα Τρίπολης. Στην ΑΕΚ αναλύουν όλα τα δεδομένα για τις δύο περιπτώσεις και αποφασίζουν αν θα προχωρήσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις, αποφάσεις άμεσα... Για όλους υπάρχουν ωστόσο, για τους στόχους που έχουν τσεκαριστεί το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτοί οι δύο έχουν προτεραιότητα. Ωστόσο, ταξίδια εκτός Ελλάδος, διαβάζουμε παρακάτω, Νότια Αμερική αλλά και άλλη χώρα του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, πέρα από τη Σερβία, στα σχέδια για τσεκάρισμα συγκεκριμένων στόχων. Ενώ κάτω-κάτω αριστερά βλέπουμε, περιμένουν το λαό την Κυριακή στο ΆΚΑ. Κυκλοφόρησαν χθες τα εισιτήρια του προτελευταίου εντός έδρας αγώνα στο Εγάλεο. Αυτά τα νέα και από την ώρα των σπορ. Να περάσουμε τώρα να δούμε και τα νέα στον πρωταθλητή. Ψήνει δυναμή τη μεταγραφή, είναι ο μεγάλος τίτλος, δείχνοντας μια ρουλέτα στο καζίνο. Ο Μίτσελ λοιπόν άνοιξε τα χαρτιά του. 8 Ουκρανοί στο σιρτάρι του Ολυμπιακού, παίκτες που αξίζουν πολλά. Γκολ παραμονής βλέπουμε αριστερά από τον Κολοβό. 2-0 στο Λεβαδιακό, ποιοι παίκτες ξεχώρισαν. Παρακάτω συνεχίζουμε, αποκάλυψε διαπραγματεύσεις με 4 παίκτες. Ο Πουλίδο, ένας Έλληνας του εξωτερικού και άλλοι 2 ξένοι. Αισιόδοξος είναι ωστόσο πάντα ο Ισπανός. Δεν κοίταξα ποτέ το συμβόλαιο, ήξερα το ότι θα μείνω, γράφει. Ενώ φορτούνες κι άλλοι υποψήφοι, λέει για το τι μπορεί να παίξει με τις επιστροφές. Περνάμε τώρα στον Γαύρο, όπου βλέπουμε πάλι για το θέμα των μεταγραφών. Πουλίδο και άλλοι 6. Μεγάλη μάχη και κοντά στο Μεξικανό, παρά την εμπλοκή Μπενφίκα, Κρίσταλ, Πάλας, Πάρμα και την ανακοίνωση της Τίγκρες, ότι διαπραγματεύεται να του κάνει νέο συμβόλαιο. Ποιες είναι οι άλλες 5 θέσεις, τις οποίες θα ενισχυθεί η ομάδα. Η εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση Ινς και οι φήμες για Νομπόα και Μπολάνος και τον Καζάμι της Φούλαμ. Γιατί, είπε ναι ο Μίτσελ στον Παπάζογλου, ζεστή για Φορτίνη είναι ωστόσο, προτάθηκαν και ο Βίντρα και ο Κονέ. Ενώ παραπάνω βλέπουμε για την θρηλυκή πυριωτική γιορτή στο ναό μας, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Οι βετεράνοι τίμησαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Συγκλονιστική είναι η ομιλία του Προέδρου, ο οποίος λέει συγκεκριμένα: «Είμαστε γεννημένοι νικητές και θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές. Στηρίζουν ανοιχτά μόραλοι», που δήλωσε: «Δεν θέλουμε να πάρουμε κάτι, αλλά να δώσουμε». Ενώ παρακάτω συνεχίζουμε για τον Μίτσελ, που λέει Μίτσελ για όλα. Είμαστε σε προχωρημένες επαφές με 4 παίκτες. Με αυτά που έγιναν στην Τούμπα θα επέμβει και η UEFA. Καθώς επίσης και μια άλλη δήλωσή του είναι πως δεν τσακώθηκα με Βίκτορ και Κάρλος, όπως λένε. Περνάμε τώρα στην Live Sport, όπου γράφει άλλος θρύλος, η πρώτη μεταγραφική μπάζα των πρωταθλητών είναι πρώτων πυλών για να ανέβουν ακόμα ένα επίπεδο στην Ευρώπη. Αγκαλιά με το κανόνι, με τις βαλίτσες στο χέρι ο διεθνής φόρν Άλαν Πουλίδο, που σαρώνει στο Μεξικό με την Τίγκρες. Προχωρημένη είναι η υπόθεση του στόπερ της City, Ρεντρίκ Μπογιάτα. Το μυστικό που φέρνει πιο κοντά τον Κώστα Φορτσούνη και ο παίκτης έκπληξη. Επίκαιρο δηλαδή σε όλες τις εφημερίδες είναι οι μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Και θα κλείσουμε με τη Γάτα, όπου γράφει 41 παιχνίδια σήμερα και αύριο, με 5 μονά αποδεκτά. Τώρα μιλάει η έδρα. Ενώ παρακάτω συνεχίζουμε, σούπερ αποδόσεις στα κύπελα Ευρώπης, αλλά και στα play-off. Διαβάζουμε. Είδαμε τα νέα και από τον αθλητικό χώρο. Να δούμε όμως τώρα και μερικά από τα έως τώρα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο πρωτοσέλιδο, φραγή στις κλοπές κινητών, σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών παροχών. Μια νέα απόφαση λοιπόν του Υπουργείου για τη συγκεκριμένη υπόθεση και για να προστατευτούν
και οι πολίτες. Να περάσουμε όμως τώρα στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Κραυγή απόγνωσης, βλέπουμε ως τίτλο, πολύ ωραίο θρίλερ στην Ομόνια με 40χρονο που απειλούσε να αυτοκτονήσει. Βίντεο και φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στο zoogla.gr με αναλυτικά καρέ-καρέ τις διαπραγματεύσεις. Ενώ συνεχίζουμε ένα νέο από το ίντερνετ αυτή τη φορά, ιός απειλεί χρήστες του Facebook. Συναγερμός στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για επιθέσεις σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα νέα και από το zoogla.gr. Μπορείτε να μπείτε και εσείς να δείτε και περισσότερα. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε μια είδηση για το τι θα γίνει με το κοινωνικό μέρισμα. Το κοινωνικό μέρισμα λοιπόν θα δοθεί αυτούσιο και δεν θα συψηφιστεί με τυχόν οφειλές των μερισματούχων. Ενώ ως τώρα έχουν εγκριθεί περίπου 185.000 αιτήσεις με την όλη διαδικασία να προχωρά χωρίς προβλήματα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κύριος Χάρης Θεοχάρης. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι ακριβώς θα γίνει. Το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί αυτούσιο και δεν θα συμψηφιστεί με τυχόν οφειλές των μερισματούχων, ενώ έως τώρα έχουν εγκριθεί περίπου 185.000 αιτήσεις με την όλη διαδικασία να προχωρά χωρίς προβλήματα, δήλωσε σήμερα στον Sky ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε πως έως τώρα δεν έχει τεθεί ζήτημα τροποποίησης των κριτηρίων. Ωστόσο, επισήμανε πως θα εξεταστεί το αν υπάρχει λόγος για τυχόν αλλαγές, ειδικά σε περιπτώσεις όπου αιτήσεις απορρίπτονται για λίγα ευρώ εισοδήματος ή περιουσίας. Όσον αφορά τα πρόσωπα που φιλοξενούνται, υπογράμμισε πως θα δοθεί ένα μέρισμα συνολικά στην οικογένεια όπου φιλοξενείται. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα υγείας, κύριος Τόνιο Μπέργκ, έχει την πεποίθηση ότι τα συστήματα υγείας όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών κρατών θα είχαν καταρρεύσει αν δεν είχαν ληφθεί μέτρα αναδιάρθρωσής τους, εκφράζει στην συνέντευξη που έδωσε στο ΑΜΠΕ. Να δούμε τη συνέντευξη. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Αθήνα και να ξεκινήσω με μια ερώτηση που έχει να κάνει με την κρίση. Θέλω να σας ρωτήσω αν η κρίση έπληξε μόνο το ελληνικό σύστημα υγείας σε τόσο μεγάλο βαθμό και όχι τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Even before the crisis, no health system in Europe could be sustainable unless it is reformed. Now that the crisis came to Europe, the need of reform is even more urgent. Now, of course, this has not affected only Greece. I'll just give you an example. Every year, the Commission issues the so-called country-specific recommendations, which are ways how to recommend to member states how to improve not only their health system, their finances. And this applies to Germany, to Austria, even to the country I know most, Malta, which although they do not have financial problems, still will have in the future if they do not reform the health system. So this is not just a Greek matter. Εξαιτίας όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων, εμείς οι Έλληνες βρισκόμαστε σήμερα απέναντι σε μια πρωτοφανή κρίση στον τομέα της υγείας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε ειλικρινά αν όλες αυτές οι αλλαγές ήταν απαραίτητες. I think that it was important to introduce reforms and the Commission suggested reforms and it's up to the government to implement them. And today there is 1 billion euros less expenditure. But what is important is that the debt crisis that does not become a health crisis. Now I can give you the pluses and the minuses of what has happened in Greece. I think that there has been improvement in coverage, there has been improvement in expenditure on pharmaceuticals. Greece was one of the countries which had the highest expenditure on pharmaceuticals, 2% of GDP, which is unheard of in any other country. That has been changed. So those are big pluses in my view and we are here to encourage more reforms in this respect. Of course there are the minuses as well. As a commission we are not yet happy with the coverage. After all, reforms have to keep in mind always the social dimension and irrespective of the figures because there are conflicting figures, I think that more people need to be covered by the health system. Κύριε Επίτροπε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι ανασφάλιστοι και δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το σύστημα υγείας. Αν είχατε κάποιον από αυτούς απέναντί σας και σας ρωτούσε πώς και πότε θα μπορεί να έχει ξανά πρόσβαση στο σύστημα υγείας, τι θα του απαντούσατε? My answer is that the situation has improved. Of course, for those who have not, are not yet covered, they need further protection. So we need to accelerate the race of the reform. But the question I ask is that this coverage, this lack of coverage, I mean, what is the cause for it? The cause for it is not the European Commission or the European Union, because the delivery of health services is in the hands of the member states. The crisis at least accelerated the need for the reform and the pace of the reform. I am happy with what have been, with what has been achieved, but not yet satisfied that the goals, all the goals have been achieved. And of course coverage is one of them. But this is like the question of do you look at the glass of water half full or half empty? So it depends on which angle you start. Yes, there is more coverage, but we need more. And I think that the Commission will continue insisting even on the social dimension. If the crisis serves to have more coverage in Greece, then I think would have drawn the positive lessons out of something which is negative, which was the crisis itself. It is useless saying we need more coverage unless we have a sustainable health system. Without reform, most of the health systems in Europe will collapse. So the reform
was needed. It was needed to reduce expenditure, not just to obey the Troika. This was needed to save the system from collapse. Γνωρίζω ότι είστε από τους επιτρόπους που έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές στη χώρα μας. Έχετε μεταβεί σε νοσοκομεία ή άλλες μονάδες υγείας για να δείτε από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει? Well, I usually do not visit hospitals, not only in Greece, nowhere in the European Union. What I do is visit projects which are funded by the EU. And when I was here in Athens, I think last year, I visited the Drug Rehabilitation Program Center in downtown Athens, where I did not only, I was not only guided by the government officials to see what was happening, but I actually sat around the table in the basement with the parents of those who had applied to join the drug rehabilitation program. And we had a free exchange of views, so they were not afraid of expressing their views, and I could get a better feel of what is being done right and what is still not being done in the correct way. That is to say, it is true that there is an improvement in the drug rehabilitation system, but yet there is too long a waiting list to join a drug rehabilitation program. Η μετανάστευση σε σχέση με τη δημόσια υγεία είναι ένα φλέγον θέμα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ιδίως στις χώρες που αποτελούν πύλες εισόδου για μετανάστες όπως η Ελλάδα. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Πολλοί μιλούν για ξεχασμένες ασθένειες που επανέρχονται στο προσκήνιο εξαιτίας των μεταναστών και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτό το ζήτημα. What we are trying to do now, as the Health Commissioner, is also to create some kind of common guidelines of which screening to be performed, how and when, because there are differences amongst even these countries which I mentioned on the screening which has to be done. This is in the interests of the migrants themselves as a question of solidarity and human rights. It is also in our interest as a European Union to see that certain diseases which used to exist in the past do not come back. But let us not look at migrants as some sort of disease. This is important. They are human beings which need our support, but the countries which are receiving them need the support of the European Commission. And financially, from the financial point of view, I must say that that solidarity has been forthcoming. I can give you figures on not only the millions of euros which have been given to Greece, but to also other countries to adjust the administrative and strengthen the administrative capacity, even from the health point of view, to support these governments in dealing with this question. Πολλοί είναι αυτοί που τα τελευταία χρόνια μιλούν για καινοτομία και για ηλεκτρονική υγεία. Για κάποιους αυτά μοιάζουν άγνωστες λέξεις, όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί πιστεύετε ότι αυτά μπορούν να δώσουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες και φθηνότερες. First of all, e-health is part of the solution. It's not the only solution to the sustainability of our health systems, but it is, sorry, one of the tools which can be used to obtain sustainability. And there are programs already, so this is not reinventing the wheel. There are already projects taking place in some countries of the European Union with positive results. First of all, the positive results in favor of the patient, rather than dragging people to a center miles away, in certain cases, not in all cases, they can be actually treated and they stay at home. So I've been to Northern Ireland, I've been to Ireland, I've been to other countries as well, where they implement these policies. In southern Denmark, for instance, they have one of the best e-health systems, where old persons are monitored in their daily physical exercises through a nurse or a physiotherapist who sits in the clinic and transmits through a video conference the exercises they have to make. So first of all, it's something positive for the patient. It also saves money. Of course, you have to invest first, but that investment of X euros will save you X plus euros if you implement them. Κύριε Επίτροπε, και να κλείσω με μια ερώτηση που είναι αρκετά προσωπική. Αν είχατε απέναντί σας έναν Έλληνα αυτή τη στιγμή και σας ρωτούσε τι μέλη γενέστε με το ελληνικό σύστημα υγείας, αν έπρεπε να διαλέξετε μία λέξη για να το απαντήσετε και να το καθησυχάσετε, αυτή η λέξη θα ήταν υπομονή? You know what patient means? You think that patient means being patient. Actually, the word patient comes from the Latin word patior, which means I am suffering.
Okay? What is important is that the patient does not suffer from other things as well, like bureaucracy, waiting too much on the waiting list, or else being treated as an object rather than a subject in the health systems. The only thing he must suffer is only from the disease, but we should not aggravate that by other problems as well. I think that the current reforms which have been implemented go a long way towards lessening and not increasing the suffering of patients. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Μπόργκ στην τηλεόραση του ΑΜΠΕ. Απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το ΕΣΥ, τους ανασφάλιστους της χώρας μας και γενικότερα για τη δημόσια υγεία. Θα πάμε τώρα σε μια είδηση, η οποία πριν λίγες μέρες έσκασε σαν είδηση, ότι ο ηθοποιός και καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Γιάννης Βούρος, συνελήφθη για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ του θεάτρου. Λίγη ώρα αργότερα, ο κύριος Βούρος αφέθηκε ελεύθερος, καθώς τα χρέη του είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση. Να δούμε όμως τι δήλωσε και ο ίδιος για το συγκεκριμένο περιστατικό. Που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τον κόσμο και ουσιαστικά υψώνουν αναχώματα στην όποια αναπτυξιακή πορεία μπορεί να έχει ένας οργανισμός και μάλιστα ένας πολιτιστικός οργανισμός όπως είναι αυτός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Θέλω να πω ότι διευκρινίστηκε το θέμα, ήμασταν καθόλου εντάξει στο θέμα των βεβαιωμένων χρεών βεβαίως και του διακανονισμού που έχουμε κάνει. Όμως δεν πάβουν τα χρέη να ταλαιπωρούν το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Είμαστε σε μια διαδικασία ενημέρωσης των υπευθύνων. Έχουμε στείλει πρωτοκολλημένα έγγραφα με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν τα χρέη. Ετούμεθα μιας βοήθειας έκτακτης επιχορήγησης, η οποία θα επιπλέξει μια και καλή και θα κλείσει την οικονομική τρύπα που ταλανίζει τις εκάστοτε διευθύνσεις και τους εκάστοτε πρόεδρους και τα διοικητικά συμβούλια. Νομίζω πως θα εισακουστούμε και το κρατικό θα συνεχίσει την πορεία αυτή που έδειξε φέτος ότι μπορεί να έχει. Αυτά τα χρέη για τα οποία έγινε και η σύλληψή σας είχαν πληρωθεί, γιατί δεν φαινόταν στο σύστημα. Λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Αυτά ήταν πληρωμένα εδώ και 1,5 μήνα που έχετε επιχορήγηση. Σε κάθε φορά που έχετε επιχορήγηση, παρακρατείτε ένα συγκεκριμένο ποσό που αφορά τα χρέη προς το ΙΚΑ. Αυτά είχαν παρακρατηθεί, δεν εμφανίζονταν στο σύστημα. Επομένως αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος, το γενικότερο των χρεών, είναι κάτι το οποίο χρήζει συζήτησης και ανάλυσης. Απλώς σας έκανα μια μικρή ενημέρωση. Μια είδηση για τον τουρισμό τώρα. Φτερά στον τουρισμό δίνει το αεροδρόμιο Μακεδονία. Περισσότερο από 200.000 άτομα, αριθμός ίσως με τον πληθυσμό μιας πόλης, εκτιμάται ότι θα είναι το 2014 οι επιβάτες που θα διακινηθούν μέσω του αεροδρομίου Μακεδονία, αν διατηρηθεί η αυξητική τάση του πρώτου τριμήνου. Να δούμε όμως το σχετικό βίντεο. Περισσότεροι κατά 200.000 άτομα, αριθμός ίσως με τον πληθυσμό μιας πόλης, εκτιμάται ότι θα είναι το 2014 οι επιβάτες που θα διακινηθούν μέσω του αεροδρομίου Μακεδονία, αν διατηρηθεί η αυξητική τάση του πρώτου τριμήνου. Με την πρόσφατη ένταξη του νέου απευθείας δρομολογίου για το Άμστερνταμ, η Θεσσαλονίκη πλέον συνδέεται με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές πόλεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ενώ από τον Ιούνιο θα έχει και δεύτερη καθημερινή πτήση για Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Μακεδονίας συνδέεται σχεδόν με όλες τις, όχι σχεδόν, με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρκετές πόλεις χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέεται με πολλούς προορισμούς με πόλεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως Ρωσία, και περίπου 8 προορισμούς για την Ουκρανία. Και βεβαίως συνδέεται και με την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν από τα μεγαλύτερα hub αεροδρόμια της Ευρώπης, και από εκεί και πέρα μπορεί με ανταπόκριση κάποιος να έχει πρόσβαση σε αεροδρόμια όλου του κόσμου. Η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα καταπληκτικό τουριστικό ενδιαφέρον από την Ολλανδία. Είμαι σίγουρος 100% ότι αυτή η πτήση θα είναι, όπως ήταν και το 2001 που είχε ξαναέρθει, η καλύτερη πτήση στο δίκτυο σε πληρότητα. Ο κόσμος την αγαπάει την Βόρεια Ελλάδα.
οι Βόρειοι Ευρωπαίοι. Όλο ένα και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες εντάσσουν στο σχεδιασμό τους την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς οι αυξανόμενες τουριστικές εισρωές δημιουργούν προσδοκίες για μεγαλύτερο μεταφορικό έργο. Αυτό οφείλεται σε μια πολύ εντατική και επίμονη στρατηγική που έχει γίνει από όλους τους τουριστικούς φορείς της πόλης. Ο Δήμος έχει μπει μπροστά σε αυτή την πολιτική και ο ίδιος ο Δήμαρχος, μέσω της θέσης που είχε στον Οργανισμό Τουρισμού, δημιούργησε πρώτα αυτό το θετικό κλίμα για τις αεροπορικές εταιρείες. Προσελκύσαμε μία από αυτές τις low budget, όπως λέγονται, φθηνού κόστους αεροπορικές εταιρείες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αυτό έβαλε τη Θεσσαλονίκη σε 14 διεθνή αεροδρόμια. Ήδη διακινήσαμε 4,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2013. Το 2014 προσδοκούμε να έχουμε μια αύξηση, ήδη έχω αύξηση 6,5% στο πρώτο τρίμηνο. Μπορεί αυτή να κρατηθεί γύρω στο 5%, 3,5% με 4%, μάξιμου 5% θα είναι το τέλος του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχω 200.000 παραπάνω επιβάτες, δηλαδή άλλη μια πώληση. Την ίδια ώρα, καθώς ο διάδρομος 10 που θα δώσει το πράσινο φως για υπερατλαντικές πτήσεις ολοκληρώνεται το 2015, η ανάγκη για καλύτερες κτηριακές υποδομές γίνεται πρακτική. Εάν έχω και το διάδρομο ολοκληρωμένο το 2015, θα μπορώ να δέχομαι υπερατλαντικές πτήσεις. Το μειονέκτημα είναι ότι το κτίριο δεν θα αντέξει πλέον. Δεν θα αντέξει. Ήδη έχει φτάσει στα όρια του, μα να μην πω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια του. Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνουν επενδύσεις για τις υποδομές πλέον του κτίριου. Δηλαδή μεγαλύτερες αίθουσες, καινούργιες αίθουσες, καινούργιο κτίριο ή δυνατόν. Όπως προέβλεπε το Master Plan του 1997, όπου ήταν το 19ο έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Το θετικό κτήμα που παρατηρείται στο αεροδρόμιο Μακεδονία πάντως, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη που συμβαδίζει με τις εντατικές προσπάθειες για προσέλκυση τουριστών, οφείλεται επίσης στους φθηνούς ναύλους αλλά και στο γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα στην τέλεση πτήσεων, καθώς το 2012 διακρίθηκε ως το πρώτο στην Ευρώπη με τις λιγότερες καθυστερήσεις. Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες για την αύξηση του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη αφορούν και την ευρύτερη περιοχή, όπως η Χαλκιδική, που παρουσιάζει τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον. Δημιουργήσαμε ένα θετικό κλίμα για τη Θεσσαλονίκη, ανεβάσαμε την αναγνωρισιμότητα της πόλης στο εξωτερικό, τη συνδέσαμε με την περιφέρεια. Ένα παράδειγμα τελευταίο, βρεθήκαμε πρόσφατα στη Σουηδία μαζί με τη Χαλκιδική, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε συνδυασμένα πακέτα πόλης με περιφέρειας και συγκεκριμένα με τη Χαλκιδική. Προσπαθούμε να υποδεχόμαστε και να βλέπουμε κάθε έναν επιχειρηματία, κάθε ένα στέλεχος αεροπορικής εταιρείας που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, διερευνά την αγορά και κοιτάει πώς μπορεί να επεκταθεί εδώ πέρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πρόβλημα παραμένει ωστόσο το γεγονός ότι ο ταξιδιώτης με προορισμό τη Χαλκιδική, που αναζητά κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς, έχει ως μοναδική επιλογή το ταξί, ενώ το περίπτερο του ΕΟΤ στο αεροδρόμιο μένει κλειστό τα απογεύματα αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Θα δούμε τώρα μια ευχάριστη είδηση για όσους στερούνται την ασφαλιστική κάλυψη. Ανοίγει ο δρόμος της ανανέωσης των βιβλιαρίων υγείας των επαγγελματιών, εκείνων που στερούνται την ασφαλιστική κάλυψη του ΑΕ για χρέη κάτω των 12.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Αντιπρόσωποι του ελληνικού εμπορίου από όλη την επικράτεια και από όλους τους κλάδους συζήτησαν, προβληματίστηκαν, κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με τα οξυμένα προβλήματα της αγοράς και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και αναζήτησαν προτάσεις για λύσεις κατά τη διάρκεια του τρίτου συνεδρίου της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 25, 26 και 27 Απριλίου με τη συμμετοχή 220 αντιπροσώπων από όλες τις ομοσπονδίες και τους εμπορικούς συλλόγους της χώρας. Το συνέδριο της ΕΣΕ έληξε χθες Κυριακή και αποφασίστηκε με τροποποίηση του κατσατικού. Η ΕΣΕ αλλάζει, διευρύνεται, κάνει κάλεσμα σε άλλες επαγγελματικές ομάδες εκτός των εμπόρων. Ζητάμε επαγγελματίες να ενταχθούν στη τάξη μας ώστε να γίνει πιο δυνατή η φωνή και η διεκδίκησή μας. Προβλέπουμε να έρθουν στις τάξεις μας σωματεία όπως αυτά των ταξιδιών, των αυτοκινητιστών, των εκτελονιστών. Γενικότερα πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι είναι στην παροχή υπηρεσιών. Πέρα από αυτό, στο συνέδριο συζητήθηκαν θέματα όπως το πού πάει το εμπόριο την επόμενη μέρα, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των προβλημάτων που έχουμε. Και από εκεί και πέρα νέες τάσεις για το εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και όλες αυτές οι νέες μορφές εμπορίου που υπάρχουν σήμερα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκε σοβαρός προβληματισμός σχετικά με τη στρατηγική της οργάνωσης που θα ακολουθηθεί.
τα επόμενα χρόνια και με δεδομένο ότι η φετινή Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ ήταν και καταστατική, ψηφίστηκε και το νέο καταστατικό της Συνομοσπονδίας. Η μεγάλη είδηση, ωστόσο, αφορούσε τους χτυπημένους από την οικονομική κρίση επαγγελματίες που βρέθηκαν λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός του ασφαλιστικού τους φορέα του ΟΑΕ. Πέρα από το καταστατικό συνέδριο, υπήρχε και η Γενική Συνέλευση, στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα που μας απασχολούν. Και μάλιστα το νέο είναι ότι ο ΑΕ, το ταμείο μας, το πρώην ΤΕΒ και τα ΑΕ, θα βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία κατόπιν πιέσεώ μας, για οποιαδήποτε οφειλή κάτω των 12.000 ευρώ θα μπορεί να σφραγίσει, να θεωρήσει τα ασφαλιστικά μας βιβλιάρια. Αυτό έγινε κατόπιν μιας δικαστικής απόφασης που πάρθηκε στην Πάτρα και στην οποία δέχτηκε το δικαστήριο να θεωρηθούν τα βιβλιάρια, τα ασφαλιστικά ανθρώπων οι οποίοι οφείλαν μέχρι 12.000 ευρώ, οπότε αυτό φαντάζομαι ότι θα γενικευθεί πλέον και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Περιμένουμε την επίσημη απόφαση του ΑΕ, η οποία είναι να εκδοθεί από μέρα σε μέρα. Θα πάμε στη Λαμία τώρα, όπου λουκέτο στο Δημαρχείο και στους ποδικούς σταθμούς είχαν αποφασίσει να βάλουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της αξιολόγησης. Οι εργαζόμενοι εκτιμούν πως η κυβέρνηση αποσκοπεί στην υποβάθμιση και μείωση του ανθρώπινου δυναμικού δια των απολύσεων που έχει ζητήσει η Τρόικα. Να δούμε όμως το επόμενο βίντεο αναλυτικά το τι ακριβώς συνέβη. Λουκέτο στο Δημαρχείο και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαμίας είχαν αποφασίσει για σήμερα οι εργαζόμενοι εξαιτίας της αξιολόγησης. Οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση εκτιμούν πως η κυβέρνηση αποσκοπεί στην υποβάθμιση και μείωση του ανθρώπινου δυναμικού δια των απολύσεων που έχει ζητήσει η Τρόικα. Προσπαθούν να διώξουν κόσμο από τους Δήμους. Είναι το 15% θεωρείται η καινούργια πηγή διαθεσιμότητας. Θα πρέπει να βαθμολογηθούν κάποιοι, όπως σας είπα και άλλες φορές, από 1 έως 6, δηλαδή κάποιοι. Υπάλληλοι να κριθούν ανεπαρκείς. Η κινητοποίηση της Δευτέρας ανεστάλλει και οι υπάλληλοι του Δήμου Λαμίας προσήλθαν κανονικά στα γραφεία τους. Η πρόεδρος Κατερίνα Τασιού χαρακτηρίζει τις δεσμεύσεις τις οποίες έλαβαν προεκλογικό τρίκ. Παρ' όλα αυτά, ο Σύλλογος αποφάσισε εξαιτίας και της δέσμευσης του Δημάρχου να μην προχωρήσει στην κατάληψη των δημαρχιακών καταστημάτων. Ναι, έχουμε αναστολή της κατάληψης. Μετά από προγραμματισμένη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΟΤΑ με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Ασκούνη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει την αξιολόγηση ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο, γιατί απαγορεύονται υπηρεσιακές μεταβολές. Έχουμε και ένα έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης που ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής επιμερισμού της απόφασης επιμερισμού των ποσοστών στις 31 Ιουνίου του 2014 και την αξιολόγηση, την ημερομηνία αξιολόγησης στις 31 Αυγούστου του 2014. Η επαναπαχώρηση βέβαια αυτή είναι μόνο για τις ΟΤΑ πρώτου και β' βαθμού. Ένα προεκλογικό τρίκ δηλαδή. Και από τη Λαμία θα πάμε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Τρίπολη, όπου εκεί το παρόν έδωσαν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές με την παράταξη της Ελιάς, που στηρίζεται από το κόμμα του Πασόκ. Η Εύα Καϊλή και ο τέλος βουλευτής Θεσσαλονίκης, Παύλος Χριστίδης, γραμματέας της νεολαίας του Πασόκ, προκειμένου να μιλήσουν για τις επικείμενες εκλογές του Μαΐου. Να δούμε τι δήλωσαν. Έχουμε τη χαρά σήμερα να βρίσκονται μαζί μας δύο νέοι άνθρωποι στην πολιτική, υποψήφοι ευρωβουλευτές με την παράταξη της Ελιάς που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Είναι άνθρωποι δικοί μας που παραβρίσκονται στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα του Μοριά, και είναι εκ δεξιών μου ο σύντροφος και φίλος ο Παύλος ο Χριστίδης, ο οποίος είναι γραμματέας της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, και εξ αριστερών μου η Εύα η Καϊλή, τέος βουλευτής Θεσσαλονίκης, και είναι και οι δύο υποψήφοι ευρωβουλευτές. Θα δώσω το λόγο να απευθυνθούν στον αρκαδικό και πελοποννησιακό λαό και καλούμε όλους τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια της Ελιάς σε ένα ψηφοδέλτιο που έχει καταξιωμένα στελέχη στην πολιτική, γαλουχισμένα στην πολιτική, νέους ανθρώπους και όχι ανθρώπους του lifestyle.
Να ευχαριστήσω και εγώ πολύ με τη σειρά μου την φιλοξενία που έχουμε στην πόλη σας. Έχουμε γυρίσει όλη την Πελοπόννησο, αλλά στην Αρκαδία βρήκαμε φιλοξενία, βρήκαμε καλό κλίμα για την ελιά και πολύ μεγάλη υποστήριξη, και αυτό μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Άλλωστε είναι μια προσπάθεια ανανεωτική. Είμαστε οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι που κατεβαίνουμε σε αυτό το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές με την ελιά. Πρώτη φορά μπορεί ο κόσμος να ψηφίσει σε όλη την Ελλάδα σε ένα ψηφοδέλτιο και να στείλει τους αντιπροσώπους του στην Ευρωβουλή. Μέχρι σήμερα ο πρόεδρος συνήθως επέλεγε σε λίστα τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό έχει αλλάξει, είναι πιο δημοκρατικό. Είναι δύσκολο βέβαια γιατί είναι σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια της κεντροαριστεράς την επόμενη μέρα να δώσει μάχες με αξιοπρέπεια και σκληρές μάχες που μεταφέρονται από το ελληνικό κοινοβούλιο πλέον στο ευρωκοινοβούλιο, καθώς εκεί μπορούμε να θέσουμε κόκκινες γραμμές απέναντι σε δεξιές πολιτικές που χρόνια τώρα δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν την κοινωνική συνοχή αλλά και τον Νότο στην Ευρώπη, καθιστούν πολύ σημαντική την προσπάθεια αυτή και ζητάμε τη στήριξη του κόσμου να ενημερωθεί, να κατέλθει και στις 18 Μαΐου στις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές να ψηφίσει, αλλά και στις 25 Μαΐου, γιατί οι ευρωεκλογές μέχρι σήμερα μπορεί να είχαν την ευκολία και λόγω λίστας να είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας. Αυτή τη φορά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι οι ευρωεκλογές με ψήφο ελπίδας είναι εξίσου σημαντικές. Είναι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί που αφορούν την καθημερινότητά μας. Είναι όλα πολύ πιο κοντά σε εμάς. Το καταλάβαμε αυτά τα χρόνια. Καταλάβαμε ότι η διαχείριση της κρίσης μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Αλλά οφείλουμε να ενισχύσουμε την κεντροαριστερά πολιτική και εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, τα κέντρα αποφάσεων. Θα ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία ξανά. Θα ζητήσω τη συμμετοχή του κόσμου και στις δημοτικές, σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Και εμείς θα είμαστε εδώ, αν όλα πάνε καλά, ως γέφυρα επικοινωνίας με τα κέντρα της Ευρώπης, για να μπορούμε να προωθήσουμε θέματα που αφορούν την περιφέρεια, αλλά και όχι μόνο, ως Έλληνες βασικά κατεβαίνουμε σε αυτή τη μάχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα μήνυμα το οποίο ξεκινάει με βάση τις ανάγκες που έχει ο ελληνικός λαός για καλύτερες μέρες. Οφείλουμε όλοι να έχουμε στο νου μας ότι στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου διαμορφώνουμε την Ευρώπη του μέλλοντός μας. Μια Ευρώπη η οποία δεν πρέπει να είναι συντηρητική όπως ήταν τα τελευταία 4 χρόνια. Μια Ευρώπη η οποία πρέπει να αποφύγει την πολιτική λιτότητα, έτσι ακριβώς όπως εφαρμόστηκε κατ' εντολήν του διδήμου Μέρκελ Σαρκοζή και της επιλογής του κυρίου Μπαρόζο. Η Αρκαδία, ένα μέρος το οποίο έχει μακρά δημοκρατική ιστορία, σήμερα στέλνει και μήνυματα αισιοδοξίας για το δικό μας ψηφοδέλτιο. Είναι μια παρουσία για εμάς σήμερα εδώ πολύ σημαντική, γιατί και στον Τυρό και στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη και στο Άστροσο που βρεθήκαμε συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την διάθεση και την όρεξη να συνεισφέρουν και για τη δημοκρατική παράταξη και για τη μάχη των εκλογών, αλλά και για τη μάχη των προβλημάτων του απλού κόσμου μέσω των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Οπότε όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε και καλύτερες συνθήκες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις 25 Μαΐου διαμορφώνεται μια βάση πάνω στην οποία εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και αυτό συνεισφέρουμε, αυτό εξυπηρετεί και η δική μας παρουσία σήμερα εδώ. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, θα μιλήσω για τον άνθρωπο Εύα Καηλή, που τους ξέρω οικογενειακά από πολύ παλιά. Την θυμάμαι φοιτήτρια στην αρχιτεκτονική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι την οικογένειά της που είναι μια αξιόλογη οικογένεια. Θα ήταν τώρα βουλευτής, αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διάλεξε την έδρα της Αλφα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα αξιόλογο άτομο με τεράστια γνώση στα θέματα της διεθνούς πολιτικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής, που νομίζω ότι θα μας εκπροσωπήσει άξια στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα παραμείνουμε στην Τρίπολη. Θα δούμε όμως τώρα ένα νέο καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης υδροελλειψιών, που ήταν το κυρίως θέμα που παρουσιάστηκε σε ημερίδα στη συγκεκριμένη πόλη. Να δούμε ένα απόσπασμα από αυτή την παρουσίαση. Εκτιμώ ότι είναι μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα για όλους μας ημερίδα. Όπως είπατε και εσείς, ο τίτλος είναι η ηλεκτρονική διαχείριση των υδροελλειψιών. Ουσιαστικά έχουμε οργανώσει και έχουμε σχεδιάσει μια πλατφόρμα πάνω στην οποία θέλουμε
να λειτουργήσει από εδώ και πέρα το σύστημα αδειοδότησης των δελυψιών σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι μόνο. Θέλουμε, φιλοδοξία μας και βούλησή μας είναι να επεκταθεί και στις υπόλοιπες αποκεντρωμένες διοικήσεις. Είναι μια πλατφόρμα που βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και το σημαντικό είναι ότι έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί από ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης για ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό οφείλω να το τονίσω. Δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ σε υπηρεσίες εκτός από τους ανθρώπους και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα της αδειοδότησης των υδροληψιών είναι ιδιαίτερα έντονο. Ειδικά στην περιοχή της Πελοποννήσου, όπου έχουμε πάρα πολλές υδροληψίες, εκτιμούμε ότι είναι περίπου στις 50.000 και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να λυθεί όσο τους παλίους και αν έχουμε στις αρμόδιες διευθύνσεις υδάτων. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη για το μέλλον ημερίδα. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να αγκαλιάσουμε τις προσπάθειες των ανθρώπων μας προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια ημερίδα που οφείλω να τονίσω ότι συνδιοργανώνεται μαζί με τις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, σε συνεργασία με τις δικές μας υπηρεσίες υδάτων εδώ της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίου, και δίνει τον στόχο της δημόσιας διοίκησης στο οποίο θέλουμε να πάμε. Όπως γνωρίζετε, φιλοδοξία μας είναι και βούλησή μας ότι μια σύγχρονη δημόσια, σύγχρονη Ελλάδα έχει ανάγκη από μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση που θα βασίζεται σε σύγχρονους δημόσιους λειτουργούς. Εδώ, από ό,τι θα δείτε, έχουμε καλέσει τα στελέχη και τους αρμόδιους από κάθε νομό, περιφέρεια και δήμους, οι οποίοι λειτουργούν και δίνουν τις αδειοδοτήσεις, συμβάλλουν μάλλον στη διαδικασία και τις αδειοδοτήσεις δίνουν αποκεντρωμένες διοικήσεις. Είμαστε εδώ για να βάλουμε τους βασικούς άξονες, ενημερώνουμε τα στελέχη μας για το πού βασίζεται και ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας και φιλοδοξούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο και την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Υδάτων άμεσα να προβούμε και στην πλήρη εφαρμογή της, εφόσον πλέον συμφωνήσει και το Υπουργείο προς την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε εμείς. Σήμερα γίνεται μια ημερίδα, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πληροφορικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και έχει ως στόχο την παρουσίαση ενός προγράμματος για την καταγραφή των υδροληψιών. Είναι μια απλούστευση η οποία θα βοηθήσει πολύ κόσμο και θα έχει και μια πραγματική εικόνα πλέον και η πολιτεία αλλά και οι διάφοροι ερευνητές και μελετές τις καταστάσεις που έχουν σήμερα υδροληψίες στην Ελλάδα. Το καλό με αυτό το σύστημα και πρέπει να τονιστεί είναι ότι είναι σε ελεύθερο λογισμικό που υπάρχει ελεύθερο στο διαδίκτυο και δεν έχει κόστος λειτουργικότητας. Υπάρχουν προοπτικές να ξεκινήσει εν έτη 2015, ίσως το επόμενο έτος. Κάναμε το πρώτο βήμα σήμερα, δίνουμε το πρώτο σκαλοπάτι, από εκεί ύστερα με τη βοήθεια και την ευαισθητοποίηση που έχει και ο Γενικός μας Γραμματέας, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πιστεύουμε ότι θα πιέσουμε και προς την διοίκηση του Υπουργείου, ώστε να προωθήσει το σύστημα αυτό και πάνω σε αυτό να ολοκληρωθεί επιτέλους το 2015 το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε με τις υδροληψίες, που αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του γενικότερου προβλήματος της διαχείρισης των υδάτων πόρων, όπως ξέρετε είναι τα ρέματα, τα ποτάμια, τα οποία τα περισσότερα εξ αυτών δεν έχουν καν διευθετηθεί ή οριοθετηθεί. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, ακολουθούν πολλά και ενδιαφέρον θέματα.
νιώθετε άβολα με το σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα συνεχίσουμε με διεθνείς εξελίξεις. Και θα ξεκινήσουμε με την Ουκρανία, όπου εκεί σημειώθηκαν αιματηρά επεισόδια στην πόλη Ντονέσκ. Επεισόδια λοιπόν μεταξύ φιλορώσων και υποστηρικτών της μεταβατικής κυβέρνησης του Κιέβου σημειώθηκαν στον Ντονέσκ κατά τη διάρκεια της διπλής πορείας. Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών ήταν αιματηρές. Πραγματοποιήθηκε ρήψη Μολότοφ, ενώ δημοσιογράφοι αναφέρουν πως ακούστηκαν ακόμα και πυροβολισμοί. Να δούμε όμως μερικά αποσπάσματα από τα επεισόδια. Στη ΣΥΠΑ θα πάμε τώρα, όπου εκεί ο ανταποκριτής του Λευκού Οίκου Τζόναθαν Κάρλ και ο Μπάρακ Ομπάμα θα δούμε κάποιες δηλώσεις τους για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Ουκρανίας. Crisis in Ukraine, stepping up the war of words overnight, calling out Vladimir Putin, who seems undeterred by the prospect of new sanctions hitting as soon as tomorrow. ABC's chief White House correspondent John Carl is on the road with the president. Even as he travels in Asia this week, President Obama has had to deal with the escalating conflict in Russia at every turn. With respect to Russia and Ukraine, uniformly condemning Russia's actions. It's the country he once banked on building closer ties to. Remember this open mic moment with then-Russian President Medvedev? After my election, I have more flexibility. But now President Obama finds relations with Vladimir Putin at a new low as he prepares to slap a new round of sanctions, likely to come early next week. Did you misjudge him or did he mislead you? And at this point,
Isn't it clear that sanctions simply are not going to change his behavior? President Putin's not a stupid man, and I think recently acknowledged that this has already had an impact. But you acknowledge sanctions may simply not change his behavior. Jonathan, I think that's self-apparent. I think that there are no guarantees in life, generally, and certainly no guarantees in foreign policy. The only sure thing in Ukraine has been more conflict. Just this weekend, pro-Russian forces in the east went so far as to detain 8 international observers. ABC News' Mohammed Lila saw firsthand how heavily armed Russian separatists are fortifying their positions. All afternoon, we've been seeing pro-Russian volunteers come, put down more tires to reinforce these barricades. They weren't happy to see the cameras. It's becoming very clear that they don't want people to see what's going on. The new sanctions will target Putin's billionaire cronies, but President Obama is holding off on broader sanctions that would target whole sectors of the Russian economy. He explained today that those only make sense if Europe goes along, and so far, George, that's been a tough... Στο επόμενο μας θέμα θα δούμε τον δημοσιογράφο Σίμον Οστρόφσκι, ο οποίος τον απήγαγαν στο Σλαβιάνσκ Ρώσοι στρατιώτες. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε αναλυτικά τις λεπτομέρειες που διηγείται για την απαγωγή του. Jason's talking to you. Are you okay? Yeah, I'm fine. In the 2 days prior to when we were captured at the checkpoint, we were trying to figure out what was happening in terms of various incidents, various shootings. But we also had a wider investigation about whether there were actual Russian citizens involved in the pro-Russia forces in eastern Ukraine. That's one of the big questions that a lot of people have been trying to answer for themselves and haven't been able to answer for themselves definitively, and that's what we were looking into. And on reflection, I think maybe that's what got them angry with us specifically. On Monday, I'd gone to a press conference in the morning outside of the Ukrainian Security Services building, which has been now taken over by the pro-Russia separatists. And they wheeled out a Ukrainian activist slash journalist called Irma, who was let out and blindfolded, and then the blindfold was taken off her and she gave an interview to a bunch of journalists. Да, не вопрос. Можно несколько вопросов. Для чего вы держите Ирму Крат? Мы не держим Ирму Крат. Она у нас приглашенный гость. And then in the afternoon at around 5 p.m., they were organizing a press conference in the city administration. We went into the press conference, and it was one of the strangest press conferences that I'd ever been in, because it consisted of Stella and another woman. And then the mayor telling all of the journalists that if they were caught lying, that they would be expelled from the city, and that they would be watching our work, and that they'd taken our names down, and that they know who we are, and so we better be careful what we say. Хочу предупредить журналистов. Мы собрали ваши данные еще и для того, чтобы отслеживать, какую информацию вы преподносите. Что многие из вас, здесь присутствующие, говорят всему миру неправду. Мы сегодня вас всех записали, и если где-то что-то будет замечено, вы будете лишены права вообще находиться в городе. Нам предатели не нужны. Вы уважаете, да? Нет, просим, мы предупреждаем. Мы предупреждаем. Что за клевету? Угрожать мы не можем. Скажите, на вас
судьба бывшего мэра Нелли Степа, где она находится, если она так, можем ли мы ее увидеть? Она находится под нашей охраной. Представители ОБСЕ видели ее, встречались с ней, задавали вопросы. А я вам еще раз говорю, она не задержана, она не удерживается. Она находится под нашей охраной. Если вам интересно перекручивать факты и мои слова, то для того, чтобы этого не повторилось, я еще раз говорю, я вас попрошу удалиться из зала. Еще один вопрос провокационного характера. Я буду вынужден это сделать. Maybe actually that was the weirdest press conference ever. Most of what he was saying was directed towards the journalists, telling us that if we were to be caught lying, then we would be thrown out of town. At one point, he wouldn't let some journalists leave. He said we had to go out as a group, and some soldiers just deleted some photographs from our camera because we'd taken some pictures of some of the gunmen without their masks on. I think it's really heating up here for journalists. We've been working around town openly as press the entire time without any problems outside of the usual, you know, people saying don't take pictures and getting in our face. But when we were returning home from filming that night back to the hotel in Slavyansk. There's a few checkpoints between Kramatorsk and Slavyansk that we went through that was perfectly fine. We had a Russian journalist with us who waved his Russian press credentials and that helped us get through checkpoints. But when we got to the final checkpoint, which was literally maybe 300, 400 yards away from our hotel, a man pulled a piece of paper out of his pocket with my face on it, shined a light on my face, showed it to his friends. His face lit up and he's like, I got him, I got him, this is him. And so they just opened the car door, pulled us all out of the car, lined us up in a row next to the car. And then led us away into an alleyway nearby where they lined us up again and went through our pockets, asked everybody what their nationality was. And there was a group of, I don't know, it's hard to say, but maybe about 10 people who were sort of circling around us with weapons and threatening us. And there was one guy who actually had a machete and said, let's cut off his leg. And then there was another guy with a shotgun who said, let's shoot him right here. And then there was a couple of other guys who were saying, no, we have to take him to the SBU building, which is the Ukrainian State Security Services headquarters that's now been taken over by the pro-Russia forces. And it was really frightening, I have to admit, and really eerie, because as we were being lined up in that alleyway, a black Volga sedan was being unloaded and somebody was pulling out what looked like a body from the back of the car. But I think it may have been somebody who was alive but was just being transported in the trunk of the car. And then the other four journalists, including Freddie, Simon Schuster, and a Russian and Ukrainian journalist, were sort of left behind. And I was put into the same Volga that they had just pulled a person out of the back of just moments earlier. And they drove me silently to the SBU headquarters, which are just about a couple minutes away from where the checkpoint was. And they led me out to the courtyard behind the SBU building, and that's when things got really rough. What happened first was they pulled a hat over my eyes, then went through all of my pockets, took everything I had out of my pockets, took my coat off of me, threatened to make me get on my knees, didn't end up making me get on my knees. Then they taped my hands behind my back and, you know, threatened to shoot me a couple of times. The whole procedure seemed like its purpose was to intimidate me as much as possible. So I was led down the stairs into the basement of the SBU with my hands tied behind my back and blindfolded. And I was thrown down onto the floor of the cell and made to sat in a corner. And then eventually, I don't know, maybe two or three people came in and started beating me up on the floor. And I rolled over and tried to protect myself. And they were kicking me and punching me in the ribs and hitting me on the head, on the ears, with open palms, which is pretty painful and shocking and creates like this effect of a photo flash in your brain, but doesn't actually leave any lasting damage. And I think everything they were trying to do was to hurt me enough to make me scared, but not
hurt me bad enough for me to have any lasting damage that they could get blamed for in the future. And I think I kind of recognized that pretty early on and realized that they weren't punching me in the face and they weren't trying to leave any marks on my body. And that was actually very encouraging, and I sort of thought to myself, well, I mean, I can probably take a beating, and if that's as bad as it's going to be, then this isn't going to be so bad after all. But there was also a lot of, you know, I didn't know for sure. Those were the kinds of things that I was telling myself. But they also did everything that they could to make the first night as horrific as possible. Every half an hour or so, somebody would come in and, you know, ask me some questions, ask me about my ethnic background, ask me if I was a spy, tell me that they could easily kill me if they wanted to, and then, you know, leave me alone for another half an hour. The effect was that, you know, every time I heard footsteps in the corridor walking by, I was wondering whether they were going to come in and, like, kick me again or do something to me. So it was actually pretty terrifying. Halfway through the night, I asked him if I could have my hands retied in front of my body. And he sort of leaned me forward and took a knife out and told me that they had a machine gun trained on my head and that if I made a false move, then my head would fall apart. He cut the tape on my hands, and then they retied my hands in the front of my body. And, you know, as they were doing that, they were both very close up to me and holding me, and my hands were actually pressed right up against the AK that the guy was holding. And then they left me alone for a few hours, and I kind of slept after that until, I don't know what hour it was, because I had no idea whether it was even light or dark in the room. I thought I was in a totally pitch dark room, but eventually when I sort of gathered up a little bit of courage, I pushed the hat a little bit up my nose so that there was a crack of light between at the bottom of the hat, and then I could see that the room that I'd actually been in this entire time that I thought was just a dark basement cell was actually totally lit up the entire time. It was a really filthy room with a sort of roll-up mattress that was half rotted away and a coat that I had been put on in the corner. And the walls were so damp that the plaster was coming down like as if it was sand every time you moved on it. And there was water from condensation dripping from the ceiling the entire time, so it was really hard to find a position where you wouldn't get dripped on. That's how I spent, I guess, the first day and a half on my own until other people, other detainees, were put into the same room with me. Why are you retaining him? I found out afterwards that the mayor had been feeding journalists at press conferences all kinds of reasons for my disappearance, I think none of which were true, and he was also trying to keep everybody on their toes about where I was actually being held, so nobody was sure 100% whether I was abducted or if I was abducted, where I was being held. And part of the reason was because he was saying that I was actually on an exclusive assignment to write a story about the goings-on inside the SBU, which was totally untrue. Почему никто из вас не обращает никогда внимания на то, что в следственном изоляторе СБУ находится очень много наших активистов? В частности, Павел Губарев, народный губернатор Донецкой области. Почему вы не обостряете на этом внимание?
а на каком-то журналисте-провокаторе. It was funny because one of the guys actually mentioned the Geneva Convention to me. He told me that, you know, according to the Geneva Conventions, they were required to give me food, water, and cigarettes if I asked. And they did, you know, so if I wanted water, they gave me water. If I wanted food, they didn't, I never asked for food. They just brought food regularly. I wasn't hungry. Он нормально питается. Он содержится в нормальных условиях. Он чистый, помытый. То есть, ну, он журналист. Ну, так еще теперь. After about a day and a half, some other detainees were moved into the small cell that I'd been in with me, and they made me feel much more relaxed about what was going on because they told me what I could expect. They were the guys who let me know that I hadn't actually had my real interrogation yet. And they were like, "Oh, they haven't questioned you in the other room. Oh, well, that's going to happen. You might get beaten up," kind of thing. There were two sort of groups of guards that we had, maybe even three. There were our caretakers who were unarmed and wearing civilian clothing. Then there were a group of guards who were definitely locals from Slovyansk, the town itself. Αυτή ήταν η περιγραφή του ρεπόρτερ για την απαγωγή του στο Σλαβιάνσκ. Θα πάμε τώρα όμως στο Μπαγκλαντές, όπου εκεί συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την τραγωδία στο εργοστάσιο Rana Plaza της συγκεκριμένης περιοχής, όπου 1.138 εργάτες της κλωστοϊφαντουργίας χάθηκαν σε τόνους από συντρίμμια. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε το Euronews, όπου παρουσιάζει 4 ρεπορτάζ ευρωπαϊκών ειδησιογραφικών σταθμών που παρακολουθούν με διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Να το δούμε. Διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο θέμα. Perspectives. Ήταν το πιο θανατηφόρο ατύχημα στην ιστορία του τομέα της κλωστοϊφαντουργίας. Πάνω στο φόρτε της δουλειάς, το οκταόροφο κτίριο στο Μπαγκλαντές που στέγαζε δεκάδες εργαστήρια, κατέρευσε ξαφνικά σαν χάρτινος πύργος. Το ρεπορτάζ είναι του Franz Trois. Το Rana Plaza βρισκόταν πίσω από αυτό το φράχτη. Την ημέρα εκείνη, 5.000 άνθρωποι έραβαν ρούχα την ώρα που το κτίριο κατέρευσε. 1.138 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν, κυρίως γυναίκες, και πάνω από 2.500 τραυματίστηκαν. Λίγα μέτρα πιο πέρα, στην αυλή αυτή ζουν πολλές γυναίκες που δούλευαν εκεί. Κάποιες τραυματίστηκαν σοβαρά. Σοκαρισμένες από την τραγική εμπειρία, αρνούνται να ξαναδουλέψουν σε βιοτεχνίες ρούχων. Έσπασα το ισχύο μου και τώρα δεν μπορώ πια να δουλέψω. Δεν μπορώ να σταθώ όρθια. Θα ήθελα να εργαστώ μόνη μου, να ράβω για να κερδίσω κάποια χρήματα, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει όμως να τα βγάλω πέρα μόνη μου. Δεν έχω καμία άλλη επιλογή. Στο ατύχημα η γυναίκα αυτή έχασε την αδελφή της, αλλά και το μωρό που κυοφορούσε. Έμεινε ανάπηρη, αλλά το μόνο που εισέπραξε από την κυβέρνηση ήταν 310 ευρώ. Μόλις 10 από τις 28 δυτικές εταιρείες με παρουσία στο Rana Plaza δέχθηκαν να αποζημιώσουν τα θύματα της τραγωδίας. Η μαζική κινητοποίηση των εργαζομένων και οι διεθνείς πιέσεις έφεραν μικρό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 30 με 53 ευρώ το μήνα. Η Babylon είναι η μόνη εταιρεία που άνοιξε την πόρτα της στην κάμερα. Οι 11.000 εργαζόμενοι της πήραν αύξηση τον Ιανουάριο. Για να υπάρχουν μισθολογικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους, απαιτείται οι πελάτες μας, δηλαδή τα εμπορικά σήματα, να συμμετέχουν. Μια ακόμα πρόοδος είναι η Διεθνή Συμφωνία για την Ασφάλεια και την Πυροπροστασία των Εγκαταστάσεων, που υπεγράφει επί 150 ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα. Προβλέπει μάλιστα τακτικούς ελέγχους σε όλες τις βιοτεχνίες των Μπαγκλαντές. Στην Μπαμπυλών ο εργοδηγός μας δείχνει τα νέα μέτρα ασφαλείας. Οι συνδικαλιστές λένε πως η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική. Υπέγραψαν επειδή αναγκάστηκαν μετά το ατύχημα. Είναι καλό αυτό, αλλά αν π.χ. είχαν υπογράψει το 2011, όλες αυτές οι ζωές θα είχαν σωθεί. Η τραγωδία του Rana Plaza αποκάλυψε τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και ανάγκασε τις πολυεθνικές εταιρείες ενδυμάτων να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Δημοσιογράφος της Ιταλικής ΡΑΙ μπήκε με κρυφή κάμερα σε βιοτεχνία που κατασκευάζει ρούχα για γνωστή Ιταλική μάρκα. Από τα πλάνα προκύπτει πως στο συγκεκριμένο χώρο οι συνθήκες εργασίας δεν έχουν βελτιωθεί. Το ρεπορτάζ είναι του Ισπανικού ΤΒΕ. Χιλιάδες πολίτες στο Μπαγκλαντές ζητούν δικαιοσύνη για τους 1138 νεκρούς που θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμια του Ράνα Πλάζα, κατασκευάζοντας ρούχα για την εύπορη Δύση. Η κόρη μου εργαζόταν στον έκτο όροφο. Το πτώμα της δεν βρέθηκε ποτέ και κανένας δεν μας έχει δώσει αποζημίωση. Αυτή η γυναίκα εισέπραξε 460 ευρώ μετά το χαμό του γιού της. Μόλις το 1/8 του ποσού που δικαιούται, σύμφωνα με τις ΜΚΟ που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των πληγέντων. Χρειαζόμαστε 29 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις και ως τώρα έχουμε συγκεντρώσει το 1/3. Το πολυκατάστημα Corte Inglés, η Inditex και η Mango συνέβαλαν στις αποζημιώσεις αλλά δεν ανακοίνωσαν συγκεκριμένα στοιχεία. Στους απρόθυμους περιλαμβάνονται οι εταιρείες Benetton, Carrefour και Auchan. Οι εταιρείες αυτές είναι κολοσσοί. Με τόσα κέρδη δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να συγκεντρώσουν μερικά χρήματα για να αποζημιώσουν τα θύματα της τραγωδίας. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, 150 εταιρείες από 20 χώρες έχουν υπογράψει τη συμφωνία για ανεξάρτητες επιθεωρήσεις στις βιοτεχνίες ρούχων του Μπαγκλαντές. Επιπλέον, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 77% και πλέον οι γυναίκες αυτές αμείβονται με 48 ευρώ το μήνα. Οι ακτιβιστές αυτοί τονίζουν πως ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση είναι μέσω πίεσης στις πολυεθνικές που επωφελούνται από τα φθηνά εργατικά χέρια. Το ελβετικό κανάλι SF1 έψαξε τι συμβαίνει με τις ελβετικές μάρκες. Στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας, πρόοδος θα υπάρξει μέσω της πρόληψης. Η φράση αυτή περιλαμβάνεται στη διακήρυξη της Βέρνης, που καταρτίστηκε από δεκάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις και υπογράφηκε από 150 εταιρείες. Όταν μιλάμε για ασφάλεια εννοούμε επιθεωρήσεις κτηρίων και πάνω απ' όλα πήρα ασφάλεια, επιβεβαίωση των εξόδων κινδύνου και έλεγχο της σταθερότητας των κτηρίων. Ελέγξαμε τους τοίχους και τα θεμέλια που συχνά έχουν γίνει από χαμηλής ποιότητας υλικά. Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική. Μόνο τρεις εμπορικές μάρκες της Ελβετίας έχουν συνυπογράψει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Οι υπόλοιπες δεν συμμετέχουν στο project. Από τις τελευταίες, η εταιρεία Μίγκρο δηλώνει πως επί της αρχής συμφωνεί, αλλά θεωρεί πιο αποτελεσματικό να ρυθμίζει την κατάσταση επί τόπου και έχει ήδη εφαρμόσει μερικά πρώτα μέτρα σε μια από τις βιοτεχνίες του Μπαγκλαντές. Διαπιστώσαμε πως ο σταθμός συγκέντρωσης της βιοτεχνίας σε περίπτωση συναγερμού είναι πολύ μικρός και δεν αρκεί για όλους τους εργαζόμενους. Έχουμε λοιπόν ήδη κανονίσει να επεκταθεί. Ωστόσο, οι ΜΚΟ υποστηρίζουν πως η Γενική Συμφωνία είναι σαφώς πιο αποτελεσματική. Δεν είναι δεδομένο για τα συνδικάτα πως ο κατασκευαστής και το εμπορικό σήμα θα συμφωνούν μεταξύ τους. Με τη δική μας συμφωνία προβλέπονται ακριβείς προδιαγραφές και συνεπώς είναι πιο αξιόπιστοι. Αργά αλλά σταθερά οι συνθήκες εργασίας βελτιώνονται σε ορισμένες από τις βιοτεχνίες του Μπαγκλαντές. Το πρόβλημα όμως παραμένει στις υπόλοιπες αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Μήπως είναι ώρα να σκεφτόμαστε περισσότερο τι φοράμε? Ένας απλός τρόπος είναι να κοιτάμε τις πληροφορίες στην ετικέτα. Κάποιοι μάλιστα φοράνε τα ρούχα τους ανάποδα ώστε να φαίνεται η χώρα προέλευσης. Το ρεπορτάζ είναι του France 2. Στις βιτρίνες κυριαρχούν τα όμορφα χρώματα και οι χαμηλές τιμές, όχι όμως και η προέλευση των ρούχων. Είναι άραγε κάτι που απασχολεί τους καταναλωτές. Όχι, δεν έχω κοιτάξει από πού είναι. Η ετικέτα είναι συνήθως καλά κρυμμένη. Από την Τουρκία. Μπαγκλαντές. Ινδονησία. Μπαγκλαντές. Σας απασχολεί αυτό? Ναι και όχι. Όχι γιατί είμαι πανευτυχής που μπορώ να αγοράζω φθηνά ρούχα. Και ναι γιατί φοβάμαι πως δεν φτιάχνονται σε ιδανικές συνθήκες. Πολλοί καταναλωτές επηρεάστηκαν από την τραγωδία στο Μπαγκλαντές. Δεν άλλαξαν όμως τις αγοραστικές τους συνήθειες. Είναι γεγονός πως όταν ψωνίζω δεν μπορώ να σκέφτομαι το ηθικό κομμάτι. Τα προϊόντα που φτιάχνονται εδώ ή είναι fair trade είναι πολύ ακριβά γιατί και τα εργατικά χέρια είναι πολύ ακριβά.
Οι καταναλωτές λένε πως η ευθύνη ανήκει κυρίως στα εμπορικά σήματα που θα πρέπει να επιβλέπουν τις εργασιακές συνθήκες. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί στις 9 ακριβώς. Καλημέρα σας.